Πάμε τώρα. Άρα προς το παρόν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Όχι, συνεχίζεται κανονικά η δίκη με τον δεύτερο μάρτυρα να καταθέτει. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με τη δολοφονία. Τη δολοφονία του 50χρονου αγιογράφου στο νησί της Τίνου, όπου ένας 94χρονος, το ακούσατε και στις ειδήσεις, τον σκότωσε για μια θέση πάρκινγκ. Να πούμε ότι αυτό το οποίο εξοργίζει ακόμα περισσότερο είναι και τα όσα λέει και σήμερα. Και όσα λέει και σήμερα ο δράστης. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε τι λέει, τι είπε ο δράστης. Καλά του έκανα, καταρχήν. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν, σε αντίθεση με τον 50χρονο, ο οποίος ήταν διευθυντής της σχολής αγιογραφίας της Τίνου και θεωρείται ένα από τα καμάρια, ένα από τα στολίδια του νησιού ο συγκεκριμένος. Καλά του έκανα ο 93χρονος, ο οποίος είναι ακόμα άκαμπτος και αμετανόητος. Πάμε να ακούσουμε, την κατάθεσή του. Εγώ το έκανα. Εγώ τον σκότωσα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλά του έκανα, λέει σήμερα. Ναι, καλά του έκανα, ναι. Πάμε να ακούσουμε τη μητέρα του θύματος. Τη μανούλα αυτή, η οποία έχασε το γιο της, γιατί ένας 94χρονος μουρλάθηκε και τον σκότωσε για μια θέση πάρκινγκ. Και κυκλοφορούσε ελεύθερος ο συγκεκριμένος με αρκετές καταγγελίες εις βάρος του. Ακριβώς. Πάμε παρακαλώ. Είμαι στο σπίτι, άκουσε το ασθενοφόρο και μετά από μια μισή ώρα με πήρανε και πήγα στο κέντρο υγείας. Και όταν είδα τον κόσμο, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Τόσο άνθρωπος έβγαλε του φέκι και το σκότωσε το παιδί μου. Μηνύσεις πάρα πολλές το έχω και κάνει κόσμος. Αλλά δυστυχώς είναι έξω. Ξέρω γιατί είναι 90 χρονών. Με λάθος έφυγε το παιδί μου. Για μάνα όταν χάνει δεύτερο παιδί της άδικα, είναι πολύ άσχημο. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και τι λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Βέβαια. Πάρα πολύ κύριο. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ακόμη και εμείς. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Εμείς έχουμε πάθει σοκ όλοι. Έχουμε σοκαριστεί όλοι και έχουμε λυπηθεί εφάνταστο. Είδαμε ότι το ρεμορκίσαμε στο αστυνομικό τμήμα. Ακούγε τουλάχιστον ο συγκεκριμένος να μεταμένει. Δεν έχω δει αρκετές φορές στο αστυνομικό τμήμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο για σήμαντες αφορμές. Προχθές, θεωρώντας το κανάλι, πηγαίνω προς την οδό Πειραιός, κοντά στον Γκάζι, την Παρασκευή. Και βλέπω ένα νεαρό με μία μηχανή, να κατέβει τη μηχανή, deliverers, και έχει πάει σε ένα λεωφορείο, σπάει όλα τα τζάμια του λεωφορείου, και αρχίζει να χτυπάει αλίπητα τον οδηγό. Σηκώνεται, παίρνει τη μηχανή και φεύγει. Έσπρεσε όλα τα τζάμια του λεωφορείου της αριστερής πλευράς. Έχουν γίνει επικίνδυνα τα πράγματα. Προχθές πάλι μας λέγανε κόρναρε ένα σε ένα άλλο αυτοκίνητο, του κλείνει το αυτοκίνητο τον άλλο τον οδηγό, βγαίνει έξω με ένα σιδηρολωστό και άρχισε να σου πάει τον μπαμπρίζ. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Η ατιμωρησία κατά τη γνώμη μου. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.